see trees of green, red roses too. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με όλο αυτό που περιμένουμε να δούμε πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση και έχει να κάνει με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Είμαι πολύ υπέρ, εννοείται. Χίλιες φορές ένα παιδί να τεκνοθετηθεί και να μεγαλώσει από ανθρώπους οι οποίοι θα του δώσουν αυτά που πρέπει να πάρει ένα παιδί, και δεν λέω αυτά που έχουν σχέση με την κρεβατοκάμαρα, παρά να μεγαλώσει ένα ορφανοτροφείο. Γιατί διαχωρίζεις την κρεβατοκάμαρα από το παιδί, τον μπερδεύει ο κόσμος? Μα ουσιαστικά αυτό που συζητάμε είναι αν παίζει ρόλο το τι κάνω μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Μπορεί ένα ετερόφιλόφιλο ζευγάρι μέσα στην κρεβατοκάμαρα να κάνει έσχη, αλλά δεν μας πειράζει. Και ένα ομοφιλόφιλο να είναι βανίλα, αυτό που λέμε, να κάνει πολύ απλά πράγματα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που νομίζει ο κόσμος είναι ότι επηρεάζεται η σεξουαλική, ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή οτιδήποτε άλλο από αυτό που βλέπει στο σπίτι. Είναι αμόρφωτη. Δεν το γνωρίζουν. Δεν υπάρχει έρευνα που να δείχνει βιβλιογραφικά ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός γονέα επηρεάζει το παιδί. Η κοινωνία, η πατριαρχική στην οποία ζούμε, παίζει το ρόλο της? Ναι, είναι υποκριτική πατριαρχία αυτή. Γι' αυτό το λόγο έχω πολλούς θεραπευόμενους και πολλούς φίλους οι οποίοι υποφέρουν σε ετεροφιλόφιλους γάμους, ενώ οι ίδιοι πλέον έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να σχετίζονται και ερωτικά και ρομαντικά με το ίδιο φύλο. Δεν μπορείς να καταλάβεις το ποσοστό των ανθρώπων που κρύβονται σε σχέσεις, ενώ οι σεξουαλικές τους επιθυμίες είναι διαφορετικές. Ιδανική συνθήκη, πατέρας, μητέρα, συμφωνούμε. Το δεύτερο καλύτερο σενάριο, ειδικά στο θέμα της τεκνοθεσίας, είναι οποιοδήποτε άνθρωπος είναι ικανός να μεγαλώσει ένα παιδί. Σε αυτό όμως υπάρχει ένας τεράστιος αστερίσκος. Ότι είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, που είναι ικανοί να μεγαλώσουν ένα παιδί. Η σχέση με τη μαμά σου ποια είναι? Έχει περάσει τα πάνω της και τα κάτω της, αλλά τώρα είναι καλά. Τα κάτω της τι εννοείς, την έκλεινες? Ναι, εγώ είμαι πολύ αυστηρός κριτής γενικά των γονιών γενικά, οπότε υπήρξε μια περίοδος που ήμουν πολύ αυστηρός στους δικούς μου γονείς. Στους δικούς σου συγχώριζες και πράγματα που ίσως παρέλειψαν να κάνουν σε σένα? Ναι, βεβαίως, γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια πεποίθηση ότι εντάξει, τι χρειάζεται το παιδί, αγάπη. Δεν χρειάζεται μόνο αγάπη το παιδί. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται γνώσεις, χρειάζεται ενέργεια, χρειάζεται εποπτεία στους γονείς, χρειάζεται εκπαίδευση στους γονείς. Άρα συμφωνείς με την απόφαση της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο να απαγορεύεται η παρένθετη μητέρα? 100%. Σε κανένα σύμπαν δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική του να πληρωθεί ένας άνθρωπος, καλά και τις επιπλοκές που μπορεί να έχει συναισθηματικά αυτός ο άνθρωπος και το παιδί, για να ικανοποιήσουμε την ανάγκη κάποιου, εν πάση περιπτώσει το παιδί να διαλέξουμε και από πού θα έρθει. Όπως έλεγε και ο Watson, δώστε μου ένα μικρό παιδάκι να βρέφω και εγώ θα το κάνω, αν θέλετε, δικηγόρο, αν θέλετε θα το κάνω ληστή. Ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις. Γυναικοκτόνο, πώς το κάνεις? Λοιπόν, αυτό τώρα προφανώς, αν δεν έχεις κακοποιηθεί και δεν έχεις τραυματιστεί, υπάρχει κάποια βιολογική και γενετική ρίζα μέσα στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος είναι πολύ εύπλαστος. Είναι σαν πλαστελίνη. Mm-hmm. Άμα εγώ σε ταΐζω με αυτές τις εικόνες όλη μέρα, μπορώ να σε κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να σε κάνω δολοφόνο, λοιπόν. And I think to myself, what a wonderful...